Ξεκινήσω από τον Δήμαρχο. Κύριε Παναγόπουλε, μέχρι να έρθει και την κυρία Δημητρίου. Για να το συντομεύσουμε. Έχει κερδίσει κάποιο διαγωνισμό ο άνθρωπος. Στείνει το Λούνα Πάρκ. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά, κύριε Βαγγελάτο. Να προσπαθήσουμε να μας ακούσετε και να μας δώσετε και απαντήσεις. Γιατί ενώ όλο αυτό γίνεται και το βλέπετε όλοι και ξέρετε ότι δεν έχει άδεια, δεν τον σταματάτε μέχρι να εκδοθεί η άδεια και να γίνουν οι έλεγχοι, κύριε Δήμαρχε? Κύριε Βαγγελάτο, ο συγκεκριμένος ανάδοχος προέκυψε βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αδειοδότησή του βρίσκονταν σε εξέλιξη. Από μόνος εντελώς ή αυθαίρετα ανέβηκε στον χώρο της πλατείας και έκανε την εγκατάσταση. Δυστυχώς όμως εχθές, χωρίς την άδεια, έθεσε και σε λειτουργία το εν λόγω παιχνίδι. Ναι. Με ρωτήσατε γιατί δεν. Εγώ να σας πω, τη Δευτέρα δεν βρισκόμουν στο Δήμο. Βρισκόμουν στην Αθήνα για δουλειές του Δήμου. Και την Τρίτη, εχθές που έγινε το ατύχημα, όλη μέρα έλειπα για προσωπική μου δουλειά. Το βράδυ που έγιναν τα εγγένεια σε διπλανό χώρο, που έγινε και τα εγγένεια του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου, εντελώς αφαίρεται και μέσα σε ένα 20 λεπτό από τα εγγένεια του πάρκου, ο συγκεκριμένος κύριος έδεσε σε λειτουργία το εν λόγω παιχνίδι. Κύριε Δήμαρχε, σέβομαι τη δουλειά σας, το αξίωμά σας, την εκλογή σας. Σας ρωτώ κάτι πολύ απλό που βασίζεται στην κοινή λογική. Είστε σε ένα Δήμο. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός. Ένας ιδιώτης έχει κερδίσει την άδεια να έχει ένα χώρο τέτοιο. Ένα μικρό Λούνα Πάρκ. Του την έχετε δώσει. Και μέσα στην πλατεία ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι σας στο Δήμο, εσείς πρώτος, ως πρώτος πολίτης της πόλης και όλο το Δημοτικό σας Συμβούλιο, ότι μέρες τώρα στείνει με φορτηγά, ενώ δεν του έχετε δώσει άδεια, αυτό το παιχνίδι. Όλο αυτό που βλέπουμε. Και ξέρετε ότι δεν του έχετε δώσει άδεια. Και δεν έχω δώσει άδεια σημαίνει ότι δεν έχει πάει να ελεγχθεί η ασφάλεια της εγκατάστασης. Και μου λέτε τώρα ότι λείπατε στην Αθήνα. Σας το λέω ειλικρινά με όλο το σεβασμό, γιατί ξαναλέω, έχω επίγνωση ότι μιλώ σε έναν εκλεγμένο πολίτη. Είναι αυτό που θα πείτε στους δημότες σας, κύριε Δήμαρχε? Ορίστε. Είναι αυτό που θα πείτε στους δημότες σας, στη μάνα με τα τρία παιδιά που είναι στο νοσοκομείο, στον πατέρα που κόντεψε να μείνει χτες βλέποντας γυναίκα και παιδιά να γυρνάνε, θα το πείτε έλειπα στην Αθήνα για δουλειές? Γιατί κύριε Γελάτο, πρώτη φορά βλέπετε έναν άνθρωπο να ανεβαίνει τέλος αφαίρετα σε μια πλατεία και να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι ο Δήμαρχος που γυρνά από πλατεία σε πλατεία κάθε ημέρα για να δω αν οποιοδήποτε δηλαδή έκανε μία αυθαίρετη κατασκευή? Και πόσοι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι έχουν κάνει τέτοιες αυθαίρετες κατασκευές? Κύριε Παναγόπουλε, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και τον σεβασμό που οφείλω να δείξω στο αξίωμα. Γιατί το πρόσωπο κρίνεται για αυτά που λέει. Περιγράφεται ότι στην πόλη σας στήθηκε όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε και λέτε ότι δεν αισθάνεστε καμία προσωπική ευθύνη, γιατί μια μάνα με τρία παιδιά κόντεψε να πεθάνει χτες από μια κατασκευή στην οποία δεν κάνατε έλεγχο και δεν δώσατε άδεια και δεν το ξέρατε ότι έγινε. Πράγματα για τα οποία δεν άφησε καμία τέτοια υπόνοια. Εσείς τα λέτε αυτά. Ποια λέω εγώ? Ότι δεν φέρνω καμία ευθύνη και ότι δεν αισθάνομαι τίποτα προς Θεού. Το γεγονός είναι πολύ θλιβερό, το αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι και την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων και τις οικογένειες. Εντάξει, αυτά είναι τα λόγια. Στην πράξη, κύριε Δήμαρχε, εσείς θα παραιτηθείτε, θα παραιτήσετε κάποιους, θα τιμωρήσετε κάποιους? Στην πόλη σας, το ξαναλέω, αν αυτοί οι άνθρωποι, αν η μάνα με τα τρία παιδιά σήμερα ήταν νεκροί, ακούστε κύριε Δήμαρχε, ξέρετε τι θα γινότανε? Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε γιατί ζουν? Αποτύχει. Γιατί στην πόλη σας, που εσείς είστε ο πρώτος πολίτης, αφήσατε εσείς και οι υπηρεσίες σας να γίνει αυτό που έγινε, κύριε Δήμαρχε. Και μας λέτε ότι δεν ξέρατε και δεν βλέπατε. Πού να ξέρω τι γίνεται στις πλατείες? Τι ξέρετε από την πόλη σας, κύριε Δήμαρχε? Όλη η διαδικασία από το πρωί έχουν αφαιρεθεί οτιδήποτε έχουμε κινηθεί και ποινικά εναντίον του συγκεκριμένου ανθρώπου. Το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε, είναι τι κάνατε όχι μετά, τι κάνατε πριν? Γιατί εγώ θα σας το πω, επειδή δεν μπορώ να κρατηθώ. Ό,τι δεν βλέπατε κάνατε, κύριε Δήμαρχε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αναδείχθηκε ανάδοχος και άρχισε να εγκαταστεί.
Το έγκλημά του και η παραβατικότητά του, ξέρετε από πού ξεκινάει. Από πού? Το έθεσε σε λειτουργία. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεμπτό της ιστορίας. Που δεν θα έπρεπε σε κανένα σημείο να το θέσει σε λειτουργία, το να το εγκαταστήσει. Είχε κηρυχθεί ανάδοχος. Κακώς όμως εχθές, χωρίς οποιαδήποτε άδεια, το έθεσε σε λειτουργία. Μάλιστα. Την ώρα που γινόσατε τα γένεια του Χριστουγεννιάτικου. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό αισθάνεστε να πείτε, αυτό λέτε. Θέλω να καλησπέρισω τώρα την κυρία Αντωνία Δημητριάδου, που είναι η γυναίκα που με τα τρία παιδιά χτες. Δεν ξέρω, να το πω με τον κλισέ τρόπο, κυρία Δημητριάδου, καλησπέρα και περαστικά. Καλησπέρα. Φαντάζομαι, είδατε το χάρο με τα μάτια σας. Εντελώς όμως. Σε τι κατάσταση είστε, είστε στο νοσοκομείο ακόμα, έτσι? Είμαι νοσοκομείο, ναι, πονάω παντού. Μέση, αυχένας, λαιμός, παντού. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Άκουσα από την περιγραφή του συζύγου σας, ναι, ότι, μάλλον πείτε μας εσείς, πώς έγινε το ατύχημα. Εμείς ανεβήκαμε πάνω στο τρενάκι, εγώ με την κόρη μου μαζί και ο γιος μου ο μεγάλος με το δεύτερο μου γιο. Ναι. Κάναμε 2-3 στροφές και μετά τίποτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Τι έγινε, το έβαλε πιο γρήγορα, τι έγινε, δεν ξέρω. Εγώ ξύπνησα μετά στο νοσοκομείο. Αυτό που θα μας τα πει τώρα και ο σύζυγός σας, που το είδε, είναι ότι κάποια στιγμή, λέει, πήγαινε γρήγορα το τρενάκι, τρόμαξαν τα παιδιά και εσείς κάνατε την κίνηση να προσπαθήσετε σαν μάνα να τα προστατεύσετε. Ναι, ναι, μου το είπε και εμένα, το κατάλαβα και εγώ, και είχα πιάσει την κόρη μου σφιχτά στην αγκαλιά μου. Ναι. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Γύρισε το βαγόνι, από όσο τουλάχιστον ακούμε από τις περιγραφές και βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω τίποτα. Και εσείς εγκλωβιστήκατε κιόλας, μείνατε και ώρα εκεί από κάτω. Ναι. Κυρία Δημητριάδου, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, γιατί καταλαβαίνω και από τα λόγια σας, περαστικά, πραγματικά περαστικά, και είναι αυτό που λέμε, τουλάχιστον αποφύγατε τα χειρότερα. Τα παιδιά είναι καλά, εσείς ταλαιπωρήστε πολύ. Ευχαριστώ, το κυριότερο είναι τα παιδιά καλά. Μάνα είστε, τι θα πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Περαστικά και σε εσάς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να πάμε στον Κλωτιάν Γιουζέλη, που έχει δίπλα του τον άνθρωπο ο οποίος έβλεπε απ' έξω, τον πατέρα των παιδιών και σύζυγο της κυρίας Δημητριάδου, όλη αυτή την ιστορία. Η γυναίκα είναι σε τέτοιο σοκ που δεν θυμάται καν τι έχει γίνει. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι έχει περάσει. Για πείτε μας, Κλωτιάν. Νίκο μου, ο άνθρωπος, ο πατέρας των παιδιών και σύζυγος της κυρίας, έζησε το χάρο με τα μάτια. Έβλεπε τα παιδιά του, τη σύζυγό του, να πετάγονται στον αέρα. Ζούνε από θαύμα. Γιατί σε εκείνο το σημείο που έπεσε, Νίκο, είναι το χαμηλό σημείο. Λίγο πιο πάνω υπήρχε ένα ύψωμα περίπου 3 με 3,5 μέτρα. Θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο. Όπως είπες και εσύ, ευτυχώς έχουμε ατύχημα και όχι δυστύχημα. Κύριε Δημητριάδη, εσείς τι είδατε? Εγώ είδα, καταρχήν, καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τι να πω, δηλαδή πραγματικά είναι ο εφιάλτης που κάθε πατέρα σκέφτεται. Να δεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου σε αυτή την κατάσταση και να φαντάζομαι την αγωνία του δευτερόλεπτου, αν ζούνε και αν είναι καλά. Στον αέρα, στην κυριολεξία, στον αέρα. Φύγαν τα παιδιά μου στον αέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να, ούτε τα συναισθήματά μου, ούτε τίποτα. Το μόνο που φώναξα ήταν Παναγία μου, τα παιδιά μου, και έτρεξα κοντά μέχρι να δω ότι είναι καλά. Πρώτα τα παιδιά και μετά να γυρίσω να δω τι έχει η σύζυγός μου. Ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τις ράγες του τρένου. Είχε χωθεί το κεφάλι της, δεν μπορούσαμε να την απεγκλωβίσουμε. Και πήρατε δηλαδή μετά στιγμές τρελές που βλέπεις μόνο σε σινεμά και τέτοια.